Όχι στην φάση των ερωτήσεων, στην φάση της εσείς. Και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς τώρα, ότι δεν μπορώ να ακούω πολιτικές μπαρούφες. Ναι. Αυτά τώρα νομίζω ότι δημιουργούν μία ένταση. Και από εκεί και μετά τώρα υπάρχει και το θυμικό του καθενός, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά. Αλλά νομίζω ότι κινδυνεύει πραγματικά να διοικηθεί ένα θέμα που έχει σημαντική πολιτική σημασία. Να το, να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Καλώς. Ελάτε να δούμε τώρα τα βαριά σημαντικά που λένε για το χώρο σας, διότι έχει ξεσηκώσει η ιστορία της επιλογής των νέων διευθυντών, κύριε Υπουργέ. Έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Θύελλα αντιδράσεων και για τα κριτήρια και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Δηλαδή, ακούω ανθρώπους στους οποίους εγώ δεν ξέρω προσωπικά. Ούτε ξέρω καν πώς μπήκανε. Προφανώς έγιναν επιλογή από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μερικοί από αυτούς είναι και από πιο παλιά κτλ. Αλλά λέω ότι ακούω και έχουν υπάρξει και καταγγελίες στο παρελθόν και για κομματικού χαρακτήρα, ας πούμε, επιλογές και τα γνωστά. Όμως, ακούω από ανθρώπους που δεν ξέρω ότι πήγαν μέσα και ρωτήθηκαν για δύο λεπτά από την Επιτροπή. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Σας λέω ότι ακούω από τις καταγγελίες. Έτσι είπαν ίδιοι άνθρωποι και δημοσίως. Θα σας πω. Ακούω για ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε δουλειά του νοσοκομείου στο εξωτερικό για να φέρουν βοήθεια σε νοσοκομείο, στο Ελπίση για παράδειγμα, και ο άνθρωπος απελήθη εξ αποστάσεως που λένε. Δηλαδή, ακούω ή βλέπω μια διαδικασία. Σας λέω, ειδικός δεν είμαι, βλέπω μια διαδικασία που δεν έχει σχέση ούτε με αξιολόγηση πραγματική, ούτε με κριτήρια επαγγελματικά, αλλά που μου θυμίζει παρελθόν. Επιτρέψτε μου να σας πω. Για πάμε. Πέντες. Λοιπόν, πρώτον, έχουμε για πρώτη φορά παραμονή διοικητών στα νοσοκομεία 11 μήνες μετά την αλλαγή κυβέρνησης. Σας θυμίζω στο παρελθόν. Σε πολύ σύντομο χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο συνήθως, επέρχεται το αυτή η αλλαγή. Αυτά τα επικρίναμε όμως και τότε, προσέξτε, αν θυμόσαστε. Προσέξτε. Δηλαδή τα ίδια λέγαμε και προσέξτε, τότε. Προσέξτε. Δεύτερον, εγώ δεν θυμάμαι, γιατί είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει αναχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα. Οι αλλαγές των διοικήσεων. Τα ίδια λέγαμε κάθε φορά. Ότι κάνουν το κομματικό τους καθήκον. Ωραία. Οι κυβερνήσεις και βάζουν τους δικούς τους. Πάντα το λέγαμε. Όχι όμως. Μπορεί να γινόταν συζήτηση για το με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των επομένων. Αλλά για το ότι πρέπει να γίνει αντικατάσταση ή, εν πάση περιπτώσει, αλλαγή των υπαρχόντων, ποτέ δεν ετίθεται το θέμα. Λέω λοιπόν το εξής. Πρώτον, υπήρξε μια διαδικασία αξιολόγησης επί τη βάση 10 συγκεκριμένων στόχων από τις διοικήσεις των ΗΠΕ. Με βάση το συμβόλαιο το οποίο είχαν υπογράψει, το 3-4 αυτό συμβόλαιο. Η ΔΥΠΕ, λοιπόν, η διοίκηση των ΗΠΕ, μας έστειλε εισηγήσεις, οι οποίες βαθμολογούσαν αναλυτικά ένα-ένα διοικητή για την επίδοσή τους σε αυτούς τους τομείς. Που είχαν σχέση με τη διαχείριση των προμηθειών, με τους στόχους, ας πούμε, τους δημοσιονομικούς του νοσοκομείου, με την ανταπόκριση στις ανάγκες, ας πούμε, των τοπικών κοινωνιών, με την αναπτυξιακή προοπτική που έδωσαν στο Ίδρυμα κλπ. Στη συνέχεια υπήρξε η διαδικασία της προφορικής συνέντευξης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Αυτό. Άρα προηγούνταν πρώτα, λέτε, η κρίση. Βεβαίως. Και η αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια, δηλαδή, που έχετε θέσει. Και μετά ήταν η συνέντευξη. Βεβαίως. Η πενταμελής Επιτροπή του Υπουργείου, στην οποία παρεπιπτόντως σας λέω ότι συμμετέχει ένας από τους 3-4 ειδικούς στο κομμάτι της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, ο κύριος Νιάκας, καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και διοικητής του Νασίου αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Με πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το χώρο. Και με προφανώς επιστημονική ειδικότητα στο αντικείμενο αυτό. Δεν προβλέπεται από τον νόμο, δεν είναι υποχρεωτική προφορική συνέντευξη. Επιλέξαμε να το βάλουμε επιπλέον. Για να δώσουμε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης να μην κρίνει μόνο από ένα βιογραφικό και από κάποια στοιχεία τα οποία. Να δει και τον άνθρωπο. Ωραία. Έπρεπε να δουν 130 ανθρώπους. Διοικητές και αναπληρωτές διοικητές. Βγάζεις άκρη από τον άλλο με δύο λεπτά τώρα και όχι, δεν ήταν. Τέταρτο ήταν, κύριε Λιριτζή, τέταρτο. Τέταρτο σε όλους τηρήθηκε αυτό το πράγμα. Γίνανε ερωτήσεις και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και μετά το τέλος της συνέντευξης έβαζε μια βαθμολογία. Ναι, ένα λεπτό. Είπατε για τον κύριο Νιάκα, συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο γενικός γραμματέας της Επιτροπής, τι ήταν. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου. Ναι. Ο εκάστοτε γενικός γραμματέας. Επίσης άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω για την αλήθεια. Νέα Δημοκρατία.
Τώρα θα μπούμε στα κοινωνικά φρονήματα. Βέβαια θα μπούμε. Λοιπόν, γιατί αφού γι' αυτό σας κατηγορούν, πληροφορώ, ότι κάνετε κομματικές τοποθετήσεις, δεν θα λάθος, μπούμε. Κάντε λάθος. Σε αυτό σας λένε. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, προσέξτε. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Γιαννουλάτος? Παρακαλώ. Υψηλόβαθμος υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου Υγείας. Υπήρξε γενικός διευθυντής τα προηγούμενα χρόνια. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις τον κατέταξαν στη θέση του απλού υπαλλήλου και θεωρήσαμε ότι όχι μόνο για λόγους αποκατάστασης δικαίου, αλλά και για λόγους επάρκειας είχε την δυνατότητα. Ξέρετε, δηλαδή, ένας άνθρωπος. Τον υποβάθμισε. Σαφέστατα. Κύριε Υπουργέ, όμως προσέξτε. Λοιπόν, άρα είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι πολιτικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι από τυχόν βουλευτής, είναι από τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Υπουργείου. Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά έτσι, αυτό που προκάλεσε. Ο οποίος έχει θητεύσει ως διοικητής μεγάλου νοσοκομείου στο Ψινιά, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθήνας. Ήταν επικεφαλής της ομάδας που προχώρησε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το χώρο. Δηλαδή ήταν ένα άξιο τέλεχος, λέτε, και οι άλλοι τον υποβάθμισαν για πολιτικούς λόγους, κομματικούς λόγους. Μισό λεπτό. Εντάξει, το καταλάβω. Και είναι αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Υπήρχαν επίσης δύο άνθρωποι με θεσμική εκπροσώπηση, το προβλέπει ο νόμος αυτό. Ναι. Ένας αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ και ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ. Προσέξτε, σε αυτή την επιτροπή συμμετέχει εξαιτίας της θεσμικής του θέσης στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε αντιπολίτευση. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Όμως, λέω. Δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ επιτροπή των προηγούμενων χρόνων να συμμετέχει μέσα στέλεχος αντιπολίτευσης. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, όμως, προκαλεί εντύπωση. Γι' αυτό γίνεται και όλη η συζήτηση. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπόθηκε από τα δικά σας χείλη μια κουβέντα που λέει: ρε παιδιά, εμείς εξετάζουμε όλους τους διοικητές, βλέπουμε ποιος είναι ικανός. Άμα είναι ικανός, θα μείνει, δεν έχουμε κανένα θέμα. Άμα δεν είναι ικανός, θα φύγει κτλ. Αυτό ακριβώς. Είπατε ότι πρέπει, δεν είπατε αυτό. Είπατε ότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό σχέδιο για το χώρο της υγείας και πρέπει οι επικεφαλείς να είναι σε θέση να υπηρετήσουν το πολιτικό σχέδιο αυτό. Και λέω εγώ, ο απλός πολίτης, τι άλλο πολιτικό σχέδιο να υπάρχει? Όλοι θέλουμε να έχουμε νοσοκομεία που λειτουργούν καλά, που δεν κλέβουν, που έχουν γιατρούς και νοσοκόμες, που προσφέρουν καλές υπηρεσίες υγείας και που έχουν και τα αναγκαία υλικά και τα φάρμακα για τους ανθρώπους. Αυτό θέλουμε. Προσέξτε. Και να μην έχει ουρές απ' έξω και ράτσα στους διαδρόμους. Κύριε Λίγετζη, προσέξτε να δείτε. Άρα, όταν ακούω τον Υπουργό να λέει πολιτικό σχέδιο και άρα αυτό που το υπηρετεί, η επικεφαλής πρέπει να μπορεί να υπηρετεί στο πολιτικό σχέδιο, αλλά τα κριτήρια είναι πολιτικά. Το λέγανε και οι προηγούμενοι αυτό. Που το λέγανε και οι προηγούμενοι. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα συνεργαστούμε με ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε εμάς? Όχι, όχι, όχι. Πού είναι μια δικαιολογία, αντιδεχτώ, άμα την πείτε. Προσέξτε. Να σας πω κάτι. Πρώτον, το πρόβλημα του συστήματος υγείας δεν είναι μόνο ή δεν είναι κυρίως διοικητικό. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές στη διοίκησή του. Υπήρξαν μάνατζερς, υπήρξαν πρόεδροι, υπήρξαν γενικοί διευθυντές, έχουν εναλλαχθεί πάρα πολλά μοντέλα, χωρίς στην πραγματικότητα να αντιμετωπιστούν οι παθογένειές του, οι στρεβλώσεις του. Άρα, κατά βάση, είναι ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης και προτεραιοτήτων. Εμείς θεωρούμε ότι ποτέ στην πραγματικότητα δεν ήταν πολιτική προτεραιότητα η δημόσια περίθαλψη και μετά την αρχική φάση ανάπτυξης του ΕΣΥ που έγινε τη δεκαετία του 80 και που ήταν πραγματικά μια πολύ ριζική μεταρρύθμιση στη χώρα κοινωνικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90, υπήρξε μια νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη. Μπήκαν ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, μπήκε η κουλτούρα του management του ιδιωτικο-οικονομικού, μπήκαν τα κριτήρια, ας πούμε, τα λογιστικά και τελικώς ήρθε φυσικά και η κρίση και το μνημόνιο και οδήγησαν σε μια δραστική αλλαγή αυτής της αντίληψης. Εμείς, λοιπόν, έχει σημασία αν ο διοικητής έχει μια επιχειρηματική λογική για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Αυτό δηλαδή που πρωτίστως τον ενδιαφέρει είναι να παρουσιάζει σοσιαλισμένους προϋπολογισμούς, να εμφανίζει μια καλή εικόνα των οικονομικών του νοσοκομείου προς το Υπουργείο ή αν θέτει στόχους κάλυψης πραγματικών αναγκών, διευκόλυνσης της πρόσβασης των πολιτών, κάλυψης των ανασφάλειας των ανθρώπων που είχαμε δώσει. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό πάντως, κύριε Υπουργέ. Είναι το θεσμικό περιβάλλον που αποφασίζει η κυβέρνηση. Ακριβώς. Ο κάθε διοικητής δεν μπορεί να υλοποιήσει κάτι άλλο. Ακριβώς. Αν η κυβέρνηση πει και η ανασφάλιση στα νοσοκομεία και η ανασφάλιση στα νοσοκομεία θα πει και ο διοικητής. Τώρα περνάει σε νομοσχέδιο διάστημα. Θεωρείται ως κακό το να έχει επιχειρηματική αντίληψη? Δεν πρέπει ένας μάνατζερ να έχει επιχειρηματική αντίληψη? Να τρέχει και την εταιρεία σωστά και να έχει και τα κοινωνικά κριτήρια, γιατί εδώ είμαστε χώρο της δημόσιας υγείας. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν. Δεν μπορούμε να πολιτοποιούμε τίποτα. Εγώ λέω το εξής. Τα νοσοκομεία δεν είναι απλές επιχειρήσεις. Δεν είναι αλυσίδες καταστημάτων που θέλουν απλώς μια τεχνοκρατική επάρκεια και ένα καλό μανατζάρισμα.
Θέλουν ανθρώπους που να έχουν γνώση του αντικειμένου, να έχουν ή δυνατόν εμπειρία και θητεία στο δημόσιο σύστημα υγείας, να έχουν ενδεχομένως μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, στα οικονομικά της υγείας, σε τέτοιους τομείς και προφανώς να έχουν και μια επάρκεια και μια δυνατότητα, προσέξτε, έχει επιτελεί, είναι κρίσιμος πολιτικός ο ρόλος του νοσοκομείου. Πρέπει να διαχειριστεί ανθρώπινο δυναμικό, βέβαια, πολλαπλών κατηγοριών, με εργασιακές αντιθέσεις και εντάσεις, να διαχειριστεί αιτήματα κοινωνικά, ναι, κύριε Υπουργέ, και πίεση, άρα θέλει και άλλες ικανότητες πέρα από την τεχνοκρατική επάρκεια. Αλλά καλά, στο προηγούμενο διάστημα, στο όνομα αυτού του πρέπει να είναι δικός μας και να μπορεί να εξυπηρετεί τις δικές μας στοχεύσεις, λέω πριν από εσάς, στις προηγούμενες κυβερνήσεις, το πάρτι στα νοσοκομεία και στο χώρο της υγείας ήταν απίστευτο. Είχαν φτάσει στο σημείο οι υπουργοί να λένε για τα πειράχας που λιμένονται το χώρο. Και τα τροχτικά. Και τα τροχτικά και καρχαρίες και δεν ξέρω τι. Έφυγαν αυτά. Ναι. Έφυγαν. Λοιπόν, λέω, με βάση αυτή την αντίληψη, ζήσαμε μια κατάσταση, ας πούμε, στο χώρο της υγείας, όπου λεφτά χάνονταν για να κερδίζουν οι μεγάλες εταιρείες και ο κόσμος να μην έχει καλές υπηρεσίες. Και αντί η στόχευσή μας να είναι. Ναι, θέλω να το τακτοποιήσω για να μην χάνω τα λεφτά. Για να μην αγοράζω εγώ το στέντ, ας πούμε, 1000 ευρώ ενώ έξω στην Ευρώπη κάνει 100. Για να μην. Και ούτω καθεξής. Κάνουμε ένα γενικό θεωρητικό περιβάλλον. Φτιάχνουμε ένα γενικό θεωρητικό περιβάλλον, ας πούμε, ενώ ξέρουμε ότι η ομαλή λειτουργία δίνει και καλές υπηρεσίες. Ψέματα. Σύμφωνοι. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, εγώ θεωρώ το εξής, ότι αυτή η συζήτηση έχει κλείσει τώρα. Από αυτή την αξιολόγηση θα υπάρξει ένα 15% περίπου των σημερινών διοικητών που θα παραμείνει στο σύστημα. Θεωρούμε ότι και η Επιτροπή αυτό μας εισηγείται, είναι άνθρωποι που και μπόρεσαν να ανταποκριθούν στη δυσκολία της περίοδου και είχαν τα εχέγγυα ότι μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν σε μια προσπάθεια που κάνουμε σήμερα να σταθεροποιηθεί ένα σύστημα που είναι σε κατάρρευση. Τους άλλους έχετε βρει, τους έχετε επιλέξει? Όχι. Αρχίζει τώρα η διαδικασία. Αυτή τη βδομάδα θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Υπάρχουν απαραίτητα προσόντα και συνεκτιμόμενα προσόντα. Ναι, ναι. Είναι καμιά δεκαριά κατηγορίες προσόντων. Δεν πάμε να βάλουμε κομματικά στελέχη, κύριε Οικονόμου. Πραγματικά. Ούτε έχουμε. Να σας πω κάτι. Όποιος και εμείς αυτή τη θέση, αυτή η κυβέρνηση, βρέθηκε επειδή έπεισε την κοινωνία ότι πάει να ανατρέψει ένα φαύλο πολιτικό σύστημα και μια λογική πελατειακού κράτους και κομματοκρατίας στο δημόσιο τομέα. Ναι, αλλά να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Προφανώς να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, από εκεί θα κρυθούμε. Γι' αυτό και λέω, όχι λοιπόν, από τις, τόσο από τις διαδικασίες που θα υλοποιήσουμε. Mm-hmm. Αλλά σας λέω ότι και οι διαδικασίες έχουν τη σημασία τους. Φυσικά. Ήταν, κατά την άποψή μας, ιδιαίτερα προσεκτικές και με την ευαισθησία που πρέπει απέναντι σε ένα τόσο ζωτική σημασία για την κοινωνία χώρο. Και σας διαβεβαιώ ότι οι άνθρωποι που τελικά θα επιλεγούν για την επόμενη φάση θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες. Θα δώσετε αποζημιώσεις σε αυτούς που φεύγουν. Συγγνώμη, ρε Βασίλη, να μας το απαντήσει αυτό. Όχι, όχι. Θα πάρουν αποζημιώσεις. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Και κατά την άποψή μου θεωρώ ότι. Δικαιούνται, γι' αυτό λέω. Δεν δικαιούνται. Όχι, όχι. Όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία που τηρήθηκε μέσω αξιολόγησης από μια επιτροπή που προβλέπει ο νόμος κλπ. Θεωρείτε ότι δεν πληρούσε τα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και κατά την άποψή μου, και μόνο το να επικρέμεται αυτή η απειλή προσφυγή στα δικαστήρια από κάποιους διοικητές, θεωρώ ότι είναι προκλητικό. Είναι προκλητικό σε αυτή την περίοδο ειδικά. Πάντως, όποιος και να μπει. Γιατί τώρα νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο τοποθετήθηκαν ήταν η κομματική επιλογή. Σας θυμίζω απλώς ότι η προηγούμενη Επιτροπή Αξιολόγησης, υπάρχει το πρακτικό δηλαδή, είχε δώσει τον Υπουργό με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Μάλιστα. Χωρίς καμία αξιολόγηση. Χωρίς καμία αξιολόγηση. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, όποιος και να μπει, όποτε και να μπει κτλ., θα πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση. Εγώ ακούω γιατρούς και νοσηλευτές και προσωπικό, τα λεφτά που δώσατε το τελευταίο διάστημα δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τις βασικές που λένε υποχρεώσεις. Να ακούσουμε λίγο και γι' αυτό καλύτερα να μιλήσουν και οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή που ζουν και δουλεύουν στον χώρο της υγείας. Και να απαντήσετε κι εσείς. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, κ. Σιώρας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, γιατρέ. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Καλημέρα. Ελάτε. Καλημέρα σε εσάς και στον κύριο Ξανθό. Μπόρεσα να ακούσω μερικά από αυτά που υπόθηκαν νωρίτερα.
Επειδή με ενημερώσατε ότι πρέπει να πω μόνο 3-4 κρίσιμα νούμερα σε σχέση με τον προϋπολογισμό και επειδή για να μπορέσει. Είμαστε εδώ μια αντιπροσωπεία από το Σωματείο του Ευαγγελισμού, ο κύριος Πιστόλας, η κυρία Πασχάλη. Αυτό που έχουμε να πούμε σαν σύλλογος εργαζομένων είναι ότι τα κονδύλια τα οποία έχουν πιστωθεί για τον Ευαγγελισμό τις τελευταίες μέρες φτάνουν ούτε μέχρι τις 10 Γενάρη. Μετά. Δηλαδή χαρακτηριστικά το κονδύλι ούτε μέχρι τις 10 Γενάρη. Μετά δεν έχει. Το κονδύλι για το φαρμακείο που πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.750 το μήνα είναι 1.800. Η όποια υπόσχεση δεν ξέρουμε, τώρα έχουν αρχίσει να έρχονται φάρμακα. Για να ομαλοποιηθεί η χορήγηση των φαρμάκων πρέπει να περάσουν αρκετές μέρες. Οι εταιρείες δεν φέρουν φάρμακα τις ημέρες των εορτών. Μάλιστα. Και έτσι με αυτό το κονδύλι και με αυτή τη διαδικασία 10 Γενάρη θα έχουμε πρόβλημα. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ναι. Δεύτερο στοιχείο που αφορά το προσωπικό. Επειδή όλα έχουν σχέση με δαπάνες. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, να έρχονται 55 άνθρωποι από σχολές μαθητείας του ΑΕΔ, 45 συνάδελφοι από πάλι από τον ΑΕΔ μέσω κοινωνικής εργασίας με πεντάμινα. Και να έρχεται το ΚΕΛΠΝΟ με μπλοκάκια και να έχουμε και 40 επικουρικούς και από αυτές τις προσλήψεις τις 900 που έχει πει ο κύριος Ξανθός θα έρθουν μόνο 15 στον Ευαγγελισμό που έχουμε 900 ελλείψεις. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δεν απαρκείται. Δηλαδή, αν δεν το πούμε κοροϊδία, να το πούμε. Θα το απαντήσει, σε μια ήπια έκφραση. Μάλιστα. Που να ταιριάζει και με το ύφος του Υπουργού που είναι ήπιο, αλλά επί της ουσίας δεν είναι καθόλου ήπια αυτά τα οποία λέει. Mm-hmm. Τώρα, ναι. Σε ό,τι αφορά γενικότερα. Άρα θέσατε κονδύλια προσωπικό. Δύο θέματα έχουμε μέχρι τώρα. Ναι. Τα κονδύλια το προσωπικό. Κονδύλια προσωπικό. Και τρίτον, πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί έχουμε γονατίσει. Μάλιστα. Διότι έρχονται 1.500 στη Γενική. Έχουμε πει 10 φορές και το ξαναλέμε. Δεν μπορεί ο Ευαγγελισμός να δέχεται 1.500 άτομα στη Γενική εφημερία. Ναι. Να εισάγει 250 και να είναι σαν νοσοκομείο σε εμπόλεμη κατάσταση. Πόσα χρόνια θα το συζητάμε αυτό, κύριε Σιώρα? Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε ασπρίσει να συζητάμε αυτά τέτοια τα θέματα. Κύρια ζητήματα. Ωραία. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι και οι συνάδελφοι τα ίδια θα ήθελαν να πούν. Κύριε Σιώρα, το χρόνο, αλλά θα κλείσαμε. Λοιπόν, κονδύλια προσωπικό πρωτοβάθμια. Έχει θέσει τρία ζητήματα με κρίσιμα. Τα κρίσιμα ζητήματα των νοσοκομείων. Το δε τρίτο είναι και ευρύτερο που λένε. Είναι ευρύτερο. Για πάμε, ελάτε. Λοιπόν, κονδύλια. Τα κονδύλια, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, είχαμε ένα προϋπολογισμό φέτος με πολύ μεγάλες περικοπές. Αυτό οφειλόταν στην οροφή που είχε μπει από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο την προηγούμενη περίοδο. Το τροποποιήσαμε αυτό, προσθέσαμε δηλαδή 150 εκατομμύρια ευρώ στο όριο δαπανών της χρονιάς, από 1,4 χοντρικά που ήταν δισεκατομμύρια λειτουργικές δαπάνες στα νοσοκομεία. Προσθέσαμε άλλα 150 εκατομμύρια. Φτάνουν. Δεν έφτασαν και προσθέσαμε τώρα, αυτές τις μέρες, πριν από μια εβδομάδα, άλλα 48 εκατομμύρια. Τα οποία δεν έχουν φανεί ακόμα. Τα οποία τα έχουμε μοιράσει στις ΥΠΕ και αυτές τις μέρες μοιράζονται στα νοσοκομεία. Άρα κάτι θα καλύψει. Θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Υπήρχαν όντως προβλήματα σε κάποια νοσοκομεία, κυρίως αυτά που χρησιμοποιούν ακριβά φάρμακα. Ναι, μα γιατί βλέπω ομολογικά, αντιρετροϊκά, για ασθενείς με μορφιλία κλπ. Ναι. Έχει επιληφθεί του θέματος προσωπικά ο διοικητής πρώτης ΥΠΕ, ο οποίος επικοινωνεί, επειδή κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα κενό διοίκηση αυτές τις μέρες. Ναι. Και επιτρέψτε μου να πω. Υπήρξαν και διοικητές οι οποίοι αυτές τις μέρες ακριβώς προσπάθησαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν αξιοποίησαν όλο το κονδύλι που είχε διατεθεί για να αγοράσουν τα φάρμακα πρώτης προτεραιότητας. Αλλά κάλυψαν άλλες ανάγκες. Εγώ δεν λέω ότι. Μιλάτε για εσωτερική υπονόμευση τώρα. Μιλάτε για εσωτερική υπονόμευση. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω τέτοια κριτική, αλλά ειλικρινά, κύριε Λυριτζή, υπήρξαν τέτοια ανοιχτά φαινόμενα στα όρια της παρέμβασης του εισαγγελέα. Και το λέω εν πλήρη επιγνώση. Για πόσους διοικητές μιλάτε? Για λίγους. Για δύο-τρεις. Για δύο-τρεις. Λοιπόν, αλλά ούτε βγαίνουμε να λέμε αυτά τα πράγματα. Καλά. Θέλουμε να τελειώσει αυτή, να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και να προχωρήσουμε, γιατί ο κόσμος αυτό τον ενδιαφέρει. Ωραία, να έχει καλύτερες υπηρεσίες. Προσωπικό εδώ λένε οι άνθρωποι, στείλατε 50% άτομα του ΑΕΔ. Προσέξτε τώρα. Θα υπάρξει λοιπόν και στον προϋπολογισμό του, γιατί μας ασκείται μια κριτική,
Εγώ τον κύριο Σιώρα τον γνωρίζω, τον εκτιμώ και τον σέβομαι πραγματικά. Ο κύριος Σιώρας πάντα λέει τα ίδια πάντως. Έχει κάνει κριτική σε όλους. Το ξέρω. Και τον δουλεύουμε χρόνια με τον άνθρωπο που δεν ξέρω. Αν μη τι άλλο, το μόνο που δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς είναι για ασυνέπεια. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε καταφέρει φέτος, και αυτό ήταν κεντρική απόφαση της κυβέρνησης, κεντρική πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης, να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της δημόσιας περίθαλψης γενικά και του κοινωνικού κράτους. Πώς? Αυτό αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Αποτυπώνεται. Πώς θα γίνει, πρακτικά πώς προσέξτε, θα γίνει. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Τα χρήματα υπάρχουν. Είναι 200 εκατομμύρια παραπάνω, έχει ο προϋπολογισμός, 196 για την ακρίβεια, mm-hmm. έχει ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας. Για προσλήψεις. Είναι συνολικά για λειτουργικές ανάγκες και φυσικά για προσλήψεις. Θα προωθηθούν φέτος ήδη. Ολοκληρώνεται τώρα από το ΑΣΕΠ η πρώτη δέσμη. Θα προκηρυχθεί μια δεύτερη δέσμη 2.500 θέσεων, συνολικά 3.500. Νομίζω ότι έχει την πολιτική του σημασία αυτό. Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Σε τι βάθος? Προσλήψεις μόνιμες προσωπικού. Φέτος αυτά. Για φέτος. Φέτος. Το 16. Θα ολοκληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο. Θα έχουν προσληφθεί 3.500 στα νοσοκομεία το πρώτο εξάμηνο του 16. Αν δηλαδή τηρηθούν οι χρόνοι που μας λέει το ΑΣΕΠ. Και που προσπαθούμε να το επιταχύνουμε και να κινήσουμε τα πράγματα με γρήγορο ρυθμό. Μιλάτε γιατί για γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, αισθητικότητα, τι, γιατί πράγματα. Είναι λιγότερο γιατροί, είναι γύρω στους 700 γιατρούς και οι υπόλοιποι είναι νοσηλευτές και παραιατρικό προσωπικό. Είναι μια ένεση ανθρώπινου δυναμικού κρίσιμης σημασίας. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή την περίοδο, κύριε Λιδητή και κύριε Οικονόμη, ήταν το εξής. Ότι ενώ είχαμε την πολιτική βούληση, ενώ υπήρχε. Είναι γνωστή η ευαισθησία, γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε υπηρετήσει τη δημόσια περίθαλψη και έχουμε αγωνιστεί για τη δημόσια περίθαλψη. Υπάρχει λοιπόν και η πολιτική βούληση. Υπήρξε και η χρηματοδοτική, ας πούμε, ανάσα. Δυστυχώς, για να μεταφραστεί αυτό σε βελτιωμένη λειτουργία θέλει στην χρόνο, καθημερινότητα βέβαια, του συστήματος, θέλει χρόνο. Σας το είπε ο κ. Σιώρα, μίλησε για την πρωτοβάθμια, πολύ κρίσιμο. Και όντως ο κόσμος συνεχίζει να εισπράττει ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση. Μα όταν ο κόσμος όλος πάει εμείς, από λοιπόν, τον ήχη μέχρι για την εγχείρηση, όλο το παιχνίδι, όλη η οικονομική επιβάρυνση, σκέψη για επιστροφή του 5 ευρώ υπάρχουν. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχει κλείσει. Έχουμε βρει δημοσιονομικό ισοδύναμο. Έχετε βρει από πού? Έχουμε βρει. Ήδη το έχουμε. Το συζητάμε με τους θεσμούς και πιστεύω θα. Μέσα στα νοσοκομεία. Όχι. Θα υπάρξει το εξής. Αν μας βάλετε κανένα φόρο πάλι από δίπλα. Όχι, μην ανησυχείτε. Γιατί για το 5 ευρώ, εγώ δεν θυμάμαι να φώναζε και πολύ ο κόσμος. Χάσατε 20 εκατομμύρια τσάμπα. Τα πετάξατε. Όχι, μην το λέτε αυτό. Να σας πω το κάτι. Το 5 ευρώ ήταν το πρόβλημα στα νοσοκομεία, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο το 5 ευρώ. Προσέξτε, όταν όμως θέλεις να καλύψεις τους ανασφάλιστους του, θέλεις να διευκολύνεις την πρόσβαση, έχεις μια λογική καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, δεν μπορείς να βάζεις ένα εισιτήριο πρόσβασης. Ακόμα και για αυτό το μικρό ποσό. Ενδεχομένως για κάποιο κόσμο να είναι αποτρεπτικό mm-hmm. στο να πάει στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, πάμε στο λαϊκό, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, να ακούσουμε και καμιά. Να ακούσουμε και τον γιατρό εκεί, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων. Τον κύριο Αντωνόπουλο. Είναι η Άννα Βλάχου Παναγιώτη εκεί με τους γιατρούς και τους εργαζόμενους από ό,τι βλέπω. Έλα, Άννα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, είμαστε στο Λαϊκό ακριβώς. Να πούμε ότι το Λαϊκό Νοσοκομείο υποδέχεται τους περισσότερους αιμορροφιλικούς και οροθετικούς ασθενείς. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Υπήρχαν πολύ σοβαρές ελλείψεις στα φαρμακεία, στο φαρμακείο του νοσοκομείου, σε αυτά τα ακριβά φάρμακα για τους αιμορροφιλικούς ασθενείς και τους οροθετικούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες των ασθενών. Το Υπουργείο Υγείας τις προηγούμενες ημέρες έδωσε μια έκτακτη ένεση ρευστότητας στο νοσοκομείο ύψους 700.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως θα μας πει ο κ. Αντωνόπουλος, με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται μόνο οι ημερήσιες ανάγκες σε φάρμακα αυτών των ασθενών. Κ. Αντωνόπουλε, έτσι δεν είναι? Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους γιατρούς που έχετε εκεί. Ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, γιατί αυτά που ακούμε περιγράφει μια ρόδινη κατάσταση. Θα όταν είπε. Λέμε δεν έχουμε χρήματα για δεν φάρματα, έγιναν. Όταν λέμε ότι δεν έχουμε φάρμακα, εννοούμε δεν έχουμε αύριο το πρωί. Κύριε Γυριτζή και κύριε Οικονόμου, εδώ έχω το Μητρό Δεσμεύσεων, το Μητρό Δεσμεύσεων που από τα 24 εκατομμύρια 600.000 που είναι στον προϋπολογισμό γραμμένα στο πλαφόν, μόνο 17.000 ευρώ έχουμε για φάρμακα. Mm-hmm. Και αντί για αύριο το πρωί να έχουμε 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ, επιχορηγηθήκαμε 700.000 ευρώ για όλα τα πράγματα, όχι μόνο για φάρμακα. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, κύριε Αντωνόπουλε, για τη λειτουργία του νοσοκομείου, λέω. Ναι. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό που μας λέτε τώρα, να το καταλάβει ο κόσμος? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στο φαρμακείο υπάρχουν μερικά πράγματα. Ξέρετε, τον Παπθέρα, ο υπουργός είναι γιατρός, στοιχίζει 3.000 ευρώ
και έχουμε μόνο 5-6, για 5-6 ανθρώπους. Ξέρετε ότι εδώ είναι το κέντρο των αιμορροφιλικών και το κέντρο των οροθετικών. Όταν έχουμε 27 εκατομμύρια ευρώ για όλα τα φάρμακα, μόνο οι οροθετικοί και οι αιμορροφιλικοί θέλουν, οι οροθετικοί 5 εκατομμύρια ευρώ, οι αιμορροφιλικοί 10 εκατομμύρια ευρώ και 2,5 ανασφάλιστοι. Και μόνο 7-8 εκατομμύρια μπαίνουν για όλα τα φάρμακα. Ολοκληρώστε με μια φράση για να απαντήσει ο Υπουργός. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά, ελάτε. Να απαντήσει ο Υπουργός, αλλά είπε δύο πράγματα. Ένα για την υποχρηματοδότηση που εδώ εκπέμπουμε SOS. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, αύριο θέλουμε χρηματοδότηση. Να μην πω σήμερα, ναι. Γιατί αύριο εδώ θα είναι άνθρωποι των ευπαθών αυτών κοινωνικών ομάδων να διαμαρτυρηθούν. Και θέλουμε, και επειδή μίλησε για τις προσλήψεις, άνθρακες ο θησαυρός. Για τις προσλήψεις που επιτρέπει. Δηλαδή, λέτε, κύριε Αντωνόπουλε, μισό λεπτό για τις προσλήψεις. Δηλαδή, λέτε ότι μπορεί να κινδυνεύσουν άνθρωποι στο νοσοκομείο σας. Θα το πούμε. Σας παρακαλώ. Λέω. Επειδή μιλάμε μπορεί να κινδυνεύσουν άνθρωποι στο λαϊκό. Αυτή τη στιγμή, για άνθρακες ο θησαυρός για τις προσλήψεις, είναι 1,000 προσλήψεις για όλη την Ελλάδα. Στο λαϊκό αντιστοιχούν 7 με 8 άνθρωποι, όταν ήταν 350. Μάλιστα. Εγώ επικροτώ. Βεβαίως, 8 με 10 θα έρθουν στο λαϊκό, κύριε Ξάνθο. Σας ρωτάω εάν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ασθενών. Δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά έτσι όπως το λέτε, εκεί πάει το μυαλό. Δεν έχουμε φάρμακα. Απαντώ μονολεκτικά. Δεν υπάρχουν φάρμακα για οροθετικούς, δεν υπάρχουν φάρμακα για αιμορροφιλικούς. Και θα πρέπει να γίνει μια σημαντικότερη κατανομή εδώ, γιατί εδώ έχουμε τους πιο πολλούς οροθετικούς και τους πιο πολλούς αιμορροφιλικούς από όλη τη χώρα. Μισό λεπτό, κύριε Ταλάβου. Στο λαϊκό νοσοκομείο. Να πάρουμε τις απαντήσεις. Είναι σαφές αυτό. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Ξάνθο. Τα γνωρίζετε αυτά. Για τις προσλήψεις. Να επικροτήσω μια προσπάθεια που να βαρχίδε σαν το νοσοκομείο μας θα έρθουν 7 και 8 άνθρωποι που τα λείπουν 350. Μάλιστα. Θα την επικροτήσω. Τελεία, κύριε Αντωνόπουλε. Θα μας κλείσουν από το κοντρόλ, θα έχουμε πάρει απαντήσεις. Γιατί μερικά ζητήματα. Αυτό για τα φάρμακα είναι γνωστό. Τη σπάση έχει ανακοινωθεί και το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει πρόβλημα. Λεφτά λέει χθες. Προσέξτε, σας λέω. Εάν δεν είχαμε κάνει αυτές τις παρεμβάσεις ενίσχυσης και του ορίου δαπανών και της ρευστότητας στα νοσοκομεία. Αυτή η ιστορία θα είχε δημιουργηθεί, θα είχε σκάσει από το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Νομίζω ότι καταφέραμε με δυσκολία, χωρίς την πραγματικότητα να υπάρξει επίπτωση σε ανθρώπους που να έχουν πραγματική ανάγκη, mm-hmm. υπήρξε μια ταλαιπωρία. Καθυστέρηση. Λεφτά θα στείλετε στο νοσοκομείο, κύριε Βουλή. Βεβαίως θα στείλετε. Προσέξτε, ακούστε. Θα στείλετε λεφτά. Έχουμε αυξήσει. Μια δεν έχουν φάρμακα. Κύριε οικονόμου, έχουμε αυξήσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου για φάρμακα. Δεν φτάνουν. Για φάρμακα. Λέει. Από 507 είναι 707 το όριο δαπανών. Είναι 2,5 σου λέει. Προσέξτε. Τι? 2,5 θέλει. Βέβαια. Δεν φτάνουν. Εκατομμύρια. Ναι, 2,5 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν. Προσέξτε. Θα στείλετε λεφτά στο λαϊκό. Θα στείλω με λεφτά όπου χρειάζεται, κύριε Λυριτζή και κύριε οικονόμου. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να παιχτούν παιγνίδια με το φάρμακο, είτε. Γιατί ο χώρος είναι και επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος, είτε τεχνητών ελλείψεων. Γιατί προσέξτε, έχουν γίνει μειώσεις τιμών. Έχουν γίνει παρεμβάσεις μείωσης του κέρδους της βιομηχανίας, με τα clawback, με τα rebate κλπ. Υπάρχει κλειστός προϋπολογισμός. Από εκεί και μετά, ό,τι παραπάνω παραγγέλνεται, επιβαρύνει όντως τη φαρμακοβιομηχανία. Παίζεται θέμα που λέτε τώρα, κύριε Υπουργέ. Ελπίζω. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση. Να είστε σίγουροι πάντως ότι η πολιτεία θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ανθρώπων στο φάρμακο που είναι κρίσιμης δηλαδή, και ζωτικής σημασίας κοινωνικό αγαθό. Κάποια πυράγχας υπάρχουν ακόμα, λέτε. Προσέξτε. Το καταλαβαίνω. Τα πυράγχας υπάρχουν στον χώρο των προμηθειών. Και γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει και έχουμε ετοιμάσει τώρα ένα σχέδιο σοβαρής αναδιοργάνωσης αυτού του συστήματος. Θα είναι καλύτερη χρονιά η φετινή από την άποψη της χρηματοδότησης του συστήματος. Πιστεύουμε ότι αν καταφέρουμε και προχωρήσουμε γρήγορα την ενίσχυσή του με ανθρώπινο δυναμικό και κάνουμε και μερικά βήματα σημαντικά αλλά κρίσιμα στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας, το οποίο για μας είναι η μεγάλη πρόκληση και το έχει πει και η κυβέρνηση αυτό και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Έχει πει ότι. Όλες οι κυβερνήσεις αυτό λένε. Ωραία. Τι υλοποιούν έχει σημασία. Ωραία. Προσέξτε. Επειδή λοιπόν. Τα αστικά κέντρα από πότε. Θυμάστε τον Καραμαλή, τα λέγαμε και πιο πριν. Το 2002. Λοιπόν, τώρα κατά την άποψή μας, είναι η ώρα να υλοποιηθεί μια σοβαρή μεταρρυθμιστική τομή στο σύστημα υγείας με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα. Με την Τετάρτη παρουσιάζουμε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής το πρώτο σχέδιό μας για την αλλαγή σε αυτό το τομέα.
θα έχουμε την έγκριση από την κυβέρνηση και θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα βήματα που πρέπει. Μια συνεργασία με ιδιώτες θα κάνετε, κύριε Υπουργέ. Δεν ακούω. Αυτόν τον ιδιώτη τον έχετε στο πύρτο εξώτερο στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, κάντε λάθος. Δεν σας αρέσει ότι ιδιωτικό είναι ποινικό αδίκημα για σας. Κάντε λάθος. Συνεργασίες με ιδιώτες. Κάντε λάθος. Αυτή τη στιγμή, κύριε οικονόμου, το περίπου ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ που απευθύνεται σε ιδιώτες παρόχους είναι ισόποσος με τον κρατικό προϋπολογισμό που διαχειρίζεται το Υπουργείο. Μόνο δεν πήγαν όλα τα λεφτά. Εδώ όμως πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς. Λοιπόν, ο ΕΟΠΗ έχει πρόβλημα χρηματοδότησης, διότι δεν αποδίδονται οι ασφαλιστικές φορές υγείας, επειδή παρακρατούνται για τις συντάξεις, και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα στις πληρωμές. Η βούλησή μας πάντως είναι να ενισχύσουμε προνομιακά το δημόσιο σύστημα και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και προφανώς τις ακάλυπτες ανάγκες από το ΕΣΥ θα έρθει να καλύψει ένας ιδιωτικός τομέας ο οποίος θα λειτουργεί με κανόνες, με πλαίσιο, με μηχανισμούς ελέγχου, με διαφάνεια και με διασφάλιση του δημόσιου. Τελευταία ερώτηση αφορά το Κελπνό. Έχει η έρευνα αποκαλύπτει και πολιτικά στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση? Κοιτάξτε, για μένα το πολιτικό ενδιαφέρον έγκυται στο εξής. Ότι είχαμε ένα οργανισμό υποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος, θα το πω κομψά, δεν είχε ποτέ την έξωθεν καλή μαρτυρία. Δηλαδή. Δηλαδή, όλος ο υγειονομικός χώρος ξέρει ότι ήταν ένας μηχανισμός αδιαφανούς διαχείρισης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Υπήρξαν και στο παρελθόν εντολές ελέγχου. Ποτέ δεν είχε ολοκληρωθεί, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ούτε παραδόθηκε δηλαδή ποτέ. Δηλαδή σταματούσαν αυτές οι εντολές. Εμπλέκονται και πολιτικά προσπάθεια. Ούτε παραδόθηκε ποτέ σε Υπουργό Υγείας ένα πόρισμα που να αφορά όχι το σύνολο, ένα μέρος έστω. Είναι συγκεκριμένοι, εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση. Κοιτάξτε, όταν για μία περίοδο που ελέγχθηκε αυτόν τον καιρό από το ειδικό σώμα επιθεωρητών, αποδίδονται ευθύνες διαχείρισης σοβαρές. Εγκαλούνται πρόσωπα της διοίκησης. Συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγκαλούνται υπηρεσιακοί, ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του Κελπνού. Δεν προκύπτει θέμα πολιτικής ευθύνης για τις κυβερνήσεις οι οποίες τις διόρισαν. Και ποινικής. Το ποινική το ερευνά η δικαιοσύνη. Έχει διαβεβαστεί. Θα παραπέμψετε εσείς, θα στείλετε ένα πόρισμα και θα πείτε. Έχει διαβεβαστεί το πόρισμα ήδη στον εισαγγελέα. Σε συνεννόηση μάλιστα με το αρμόδιο Υπουργείο Διαφάνειας, με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που ήταν παρόν και στη συνέντευξη που δώσαμε κλπ. Προσέξτε. Είναι κρίσιμο ζήτημα, και τελειώνω με αυτό. Είναι κρίσιμο ζήτημα για μας να εδραιώσουμε ένα κλίμα χρηστής διοίκησης στο σύστημα υγείας. Όλοι ξέρουν ότι σε αυτό το χώρο γινόταν πάρτι. Ακριβώς. Και ότι υπήρχαν συμφέροντα πολλαπλά, υπήρχαν αδιαφανείς συναλλαγές, υπήρχε σπατάλη, προκλητή ζήτηση και εκμετάλλευση του αρρώστου. Πρέπει να μάθουμε η οποία παραμένει. Πρέπει να μάθουμε και ποιοι συμμετείχαν σε όλο αυτό. Για το να σταματήσει το πάρτι είναι μια κίνηση. Όχι, να μάθουμε για μένα το πιο σημαντικό είναι να θωρακίσουμε θεσμικά το σύστημα για να μην διαιωνίζεται αυτό. Εντάξει, να την πληρώσουν και κάποιοι. Να βρούμε αυτού που έκαναν πάρτι. Συνέχεια. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο, κύριε οικονόμου, να προσφέρουμε πολιτική ασυλία σε αυτές τις σκιές του παρελθόντος. Μα κανένα τρόπο. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαντζέλα. Σας καλημερίζουμε. Διάλειμμα εμείς.